Μένω στη Φίλια. Έχω δύο πανέμορφα παιδάκια, ένα γιο και μια κόρη. Ο γιος μου είναι στα 22 και η κόρη μου στα 16. Ο σύζυγός μου είναι ό,τι καλύτερο μου έτυχε στη ζωή. Τον λένε θεράπων και πραγματικά είναι ο θεράπων γιατρός μου. Με βοήθησε πάρα πολύ μετά από όλα αυτά που πέρασα να σταθώ στα πόδια μου. Απλά γύρισα μία μέρα από το σχολείο με πάρα πολύ ψηλό πυρετό. Μιλάμε 40, εκεί περίπου. Η πρώτη κίνηση των γονέων μου ήταν να με πάνε στο ΙΚΑ της γειτονιάς. Εκεί ένας παιδίατρος, ο κύριος Παπαδάτος συγκεκριμένα, θυμάμαι και το όνομά του, διαπίστωσε ότι είχα βροχοπνευμονία. Σαν πρώτη θεραπεία τους είπε να κάνω 60 αντιβίωση ενέσεις, 3 την ημέρα, και να δούμε στην πορεία τι γίνεται. Χωρίς όμως ούτε καμία βιταμίνη, κάτι βοηθητικό για την ηλικία μου και για αυτό που αντιμετώπιζα. Η θεραπεία τελείωσε και το αποτέλεσμα μηδενικό. Οπότε ξανααναγκαστήκαν οι γονείς μου για να ξαναπήγανε πάλι στο ΙΚΑ, όπου ο γιατρός εκεί τους είπε ότι είναι δική τους επιλογή ή άλλες 60 ενέσεις αντιβίωση ή να με πάνε σε κάποιο νοσοκομείο. Βέβαια, στο άκουσμα της λέξης νοσοκομείο, πάγωσα. Και πολύ λογικό είναι ένα παιδί στην ηλικία μου, όταν ακούει νοσοκομείο, αυτό να παγώνει. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μου το ίδιο βράδυ με πήγανε στο Αγελέας Κυριακού, όπου εκεί, στα εξωτερικά ιατρία, βρέθηκε ο μετέπειτα σωτήρας της ζωής μου, ο κύριος Ιωάννης Χατζηγιαννάκης. Μιχάλης Χατζηγιαννάκης, ο οποίος με μια πρώτη ματιά, ναι μεν διαπίστωσε ότι έχω μεν φρεγοπνευμονία, αλλά κάποιες εξετάσεις αιματολογικές του έδειχναν κάτι περισσότερο. Και όντως, μετά από κάποιες πιο εσπευμένες εξετάσεις, διαπίστωσε ότι είχα λεμφοβλαστική λευγεμία σε παταγώδη βαθμό. Βέβαια, πρωτάκουστη η αρρώστια εκείνη την εποχή και η αντιμετώπιση. Γιατί μέχρι στιγμής εκεί δεν, στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζονταν. Από εκεί και πέρα, ναι μεν ξεκίνησε ο γιατρός με κάποια θεραπεία, κάποιες χημειοθεραπείες, οι οποίες όμως δεν απέδιδαν σε τίποτα. Και όλη η προηγούμενη θεραπεία που είχα κάνει με την αντιβίωση με εξουθένωσε ακόμα πιο πολύ και με έκανε πολύ πιο χειρότερα. Δηλαδή, αν ήταν ένας βαθμός επικινδυνότητας 80, είχα φτάσει στην τελειωτική φάση. Χωρίς να αποδίδουν πια όλες οι προσπάθειες που έκανε, συζήτησε με τους γονείς μου να κάνουν κάτι πρωτάκουστο για την Ελλάδα και για την εποχή εκείνη. Μεταμόσχευση. Να φύγω εξωτερικό δεν το συζητάγαμε, γιατί το ποσό ήταν εξωφρενικό. Σίγουρα, ό,τι και να κάναν οι γονείς μου, δεν αποκομίζονταν το ποσό. Αλλά υπήρχε και η πιθανότητα να μην προλάβουμε. Λοιπόν, αφού δέχτηκαν και οι γονείς μου σαν απότερη λύση, δεν είχαν και κάτι άλλο οι καημένοι να κάνουν, δέχτηκαν με το γιατρό να ρισκάρουν σαν πειραματόζω. Καθαρά η λέξη πειραματόζω. Έπρεπε πρώτα, η πρώτη κίνηση ήταν να βρουν δότη. Στο πιο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον και αν όχι να πάμε κάπου πιο έξω. Λοιπόν, όταν γίνηκαν εξετάσεις στον πατέρα μου, δεν ήταν συμβατός. Βρέθηκε η μητέρα μου σε πολύ μεγάλη ισοσυμβατότητα. Δηλαδή είχαμε μεγάλο ποσοστό χρωματοσωμάτων κοινό, να το πω έτσι. Πέρα από αυτό όμως έπρεπε πρώτα να ελέγξουμε και σε τι υγεία βρίσκεται η μητέρα μου. Γιατί αυτή τη στιγμή κινδύνευε και εκείνη. Η οποία όμως όταν τη ρώτησαν, τους είπε ότι εγώ ας σωθεί το παιδί μου και ας πεθάνω και μέσα στο χειρουργείο. Αρκεί να ξέρω ότι σώθηκε το παιδί μου. Όταν τις κάνανε εξετάσεις, από τη στεναχώρια της είχε πάθει διόγκωση του ύπατος. Που έπρεπε πρώτα να βοηθήσουμε εκείνη,
να σταθεί στα πόδια της για να μπορεί να βοηθήσει και εκείνη εμένα. Ο γιατρός μου την έβαλε στο Λαϊκό, της έκανε κάποια θεραπεία. Ταυτόχρονα όμως η δική μου κατάσταση επιδεινωνόταν όλο και περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και τελικά προγραμματίστηκε 16 Δεκεμβρίου να γίνει η μεταμόσχευση. Τώρα πώς να σας το περιγράψω, την ώρα που με παίρνανε, είχαν έρθει όλοι οι συγγενείς πάνω από το κεφάλι μου, όλο το νοσοκομείο ήταν στο πόδι, γιατί λίγο πολύ ακουγόταν ότι θα γίνει το τάδε, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Είχα αποκτήσει και φίλους μέχρι να πω στην απομόνωση. Βέβαια τώρα οι γονείς μου χωρίς να θέλουν να μου δείξουν το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, με αποχαιρέτησαν. Πήρανε πρώτα τη μαμά, την οποία πρέπει να την κοιμήσουν εκείνη, και μετά πήρανε και εμένα. Όλη η διαδικασία κράτησε γύρω στις 4 ώρες. Μέχρι να με πάρουν εμένα, το μόνο που πέταξα από τη χαρά μου και φώναξα και δεν αντάλλα, τη μαμά μου που την παίρνανε και φώναζε «Μωρό μου, είσαι καλά». Χαρήκατε που η μαμά σας ήταν καλά. Εγώ χαιρόμουν για εκείνη και εκείνη που της φώναξα είπε «Μωρό μου, είσαι καλά». Πήρανε πρώτα εκείνη, την πήγανε βέβαια σε άλλο θάλαμο και μετά ανεβάσανε εμένα, ναι. Ανταποκρίθηκα πλήρως στο μόσχευμα. Μετά από 16 μέρες που έκατσα στο θάλαμο, διαπιστώθηκαν πραγματικά ότι όλα πήγανε κατευχήν. Βέβαια ήταν πολύ νωρίς για να πούν το τελειωτικό, το 100% ότι το παιδί ξέφυγε. Και μου δώσαν το ελεύθερο να γυρίσω στο σπίτι μου. Πέρα από τους γονείς μου, που κατάφερα και τους είδα με μάσκα πια απλά, είχα λαχταρίσει τα πρόσωπά τους. Την αδερφή μου, που λυπάμαι που την ταλαιπώρησα τόσο καιρό, που δεν είχε τους γονείς μας. Πήραν συνέντευξη και από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου, που έδωσαν μήνυμα ζωής, ότι είναι απλό, αρκεί να το θέλουμε, να βοηθήσουμε και να μην δηλιάζει κανένας. Πέρα από το ότι για τους δότες δεν είναι απολύτως τίποτα, τώρα στην εποχή μας τουλάχιστον δεν είναι απολύτως τίποτα. Αναφέρομαι και σε αυτούς που ασθενούν με κάτι τέτοιο. Το κεφάλι ψηλά. Αν το βάλουμε κάτω, είναι σαν να σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά στην αρρώστια και να λέμε είμαστε εδώ, πάρτε μας. Όχι, δεν το βάζουμε κάτω. Πιστεύω ότι επειδή όλοι οι γιατροί, ακόμα και τώρα που μου συνέβη κάτι άλλο, έχουν το όνομα του ταξιάρχη, πιστεύω ότι ο ταξιάρχης με προστατεύει. Κάτι τέτοιο πιστεύω.